Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σου πω ότι είναι σε έξαρση ο στρεπτόκοκκος και σε παιδιά και σε ενήλικους στη χώρα μας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ΕΟΔΗ να πάρει κάποιες οδηγίες έτσι προς τους γιατρούς για να αντιμετωπίσουν αυτή την λίμωξη. Ο στρεπτόκοκκος. Ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης είναι κοντά μας, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε σε τι κατάσταση τώρα, σε τι φάση έξαρσης, είναι κάτι ανησυχητικό? Λοιπόν, ο ΕΟΔΗ με βάση την επιδημιολογική επιτήρηση που έχει κάνει για όλο το χρόνο, δεν αναφέρεται μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βλέπει ότι υπάρχει μια αυξημένα κρούσματα σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι λοιπόν δίνει πιο συγκεκριμένες οδηγίες, να το πω, φρεσκάρει λιγάκι τις γνωστές οδηγίες που ξέρουμε όλοι για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του στρεπτοκόκκου α, του β αιμολυτικού στρεπτοκόκκου α, γιατί αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι αύξηση αυτών που λέμε των δυσδυτικών κρουσμάτων, δηλαδή των κρουσμάτων όπου ο στρεπτόκοκκος έχει περάσει στο αίμα και προκαλεί πολύ βαριά περιστατικά. Εάν είναι να δούμε λιγάκι αυτές τις οδηγίες, το βασικό στοιχείο είναι ότι λέει στους επαγγελματίες υγείας και επαναλαμβάνω στους γιατρούς, εάν υπάρχει υποψία να γίνεται το strep test, και αυτό δεν μπορεί να γίνει, επαναλαμβάνω, στα φαρμακεία, γίνεται μόνο από γιατρό, γιατί πρέπει να γίνει η λήψη πολύ σωστά, δεν είναι όπως το test, το self test της COVID, πρέπει να πάει... Γιατρό. Ναι, πρέπει να πάει βαθιά στο φάριγγα. Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, γιατί υπάρχει το αντανακλαστικό και η γλώσσα κλείνει το φάριγγα. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει γλωσσοπίεστρο, πρέπει να αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να γίνει αυτή η διαδικασία και να μπει βαθιά ο στυλαιός. Άρα μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, λέτε, πρέπει να μόνοι μας δεν μπορούμε, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει self-test. Ούτε μας self-test, βοηθάτε... ούτε στο φαρμακείο γίνεται αυτό. Σωστά. Μας βοηθάτε να καταλάβουμε λιγάκι ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που κάποιος θα έχει, οπότε θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πώς μεταδίδεται ο στρεπτόκοκκος και φυσικά τι μας προκαλεί? Λοιπόν, ο στρεπτόκοκκος, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι προκαλεί μια έτσι πολύ κοινή λίμωξη, είναι η αμυγδαλίτιδα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει πονόλαιμο και δεν έχει συνάχη, γιατί ο στρεπτόκοκκος δεν προκαλεί συνάχη, το κλασικό λοιπόν είναι έχουμε έναν πονόλαιμο που δεν έχει συνάχη, αυτός και κάποιος αισθάνεται και πρισμένες αμυγδαλές του, αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα, έτσι, η λεγόμενη στρεπτοκοκκική κοινάχη, τη λένε φαρυγγοαμυγδαλίτιδα. Αυτό είναι το πιο έτσι γνωστό. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να εμφανιστεί και με άλλα συμπτώματα ή ως επιμόλυνση μιας υιογενής λίμωξης. Δηλαδή κάποιος έχει μια υιογενή λίμωξη, πάει να αποδράμει και ξαφνικά αρχίζουν και πονάνε και οι αμυγδαλές του, έχει και ξανανεβάζει πυρετό. Αυτό είναι λοιπόν μια στρεπτοκοκκική κοινάχη, η οποία έγινε ως επιμόλυνση της αρχικής υιογενούς λίμωξης. Τώρα, σε παιδάκια που έτσι να χτυπήσουν λιγάκι περισσότερο το καμπανάκι, αν είναι μικρότερα των 3 μηνών και έχουν πυρετό 38, καλό είναι να τα δει γιατρός. Αν είναι πάνω από 3 μηνών και ο πυρετός είναι 39, πάλι καλό είναι να τα δει ο γιατρός και ο παιδίατρος δηλαδή, και να κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Σπάνια, όχι τόσο συχνά, μπορεί να προκαλέσει και δερματική λίμωξη. Οπότε, εάν υπάρχει υπάρχουν δηλαδή συμπτώματα, και όταν λέμε συμπτώματα, να υπάρχει, ας πούμε, κάποιο πυογενής, δηλαδή υπάρχει πύον σε σπυράκια τα οποία δεν φεύγουν, καλό είναι και αυτό να ελεγχθεί. Είναι και αυτό σύμπτωμα, δηλαδή, είναι και αυτό ένδειξη. Κύριε Μαγιορκίνη, το γεγονός ότι εδώ και μια εβδομάδα έχουν ανοίξει τα σχολεία, ακόμα δεν έχει προλάβει να καταγράψει αποτέλεσμα στις στατιστικές σας. Αλλά αυτό λογικά επιβαρύνει την κατάσταση. Για το στρεπτόκοκκο λέτε, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, ο στρεπτόκοκκος σίγουρα είναι μεταδίδεται πιο εύκολα σε περιβάλλοντα όπως είναι το σχολείο. Ωστόσο, μιλάμε τώρα για ότι οι στατιστικές που έχουμε περιλαμβάνουν τη σχολική χρονιά την περσίνη, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Οπότε έχει καταγραφεί αυτό στις στατιστικές. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η φετινή σχολική χρονιά. Να επιθυμίσω ότι αντιμετωπίζεται εύκολα, δηλαδή με μια πολύ απλή αντιβίωση. Ο στρεπτόκοκκος δεν έχει αντοχές σε αντιβιωτικά, έχει πολύ λίγες αντοχές.
Οπότε δεν είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται, απλά σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς, σπανιότατες, ακόμα και αντιβίωση να πάρει κάποιος, παρατηρείται επιδείνωση βαριά. Άρα δεν μπορούμε πόσο να διάστημα κάτι θέλει για να κάνει τον κύκλο του αυτό που λέμε και να περάσει. Άρα κάποιο όχι, παιδάκι... όχι, σε καμία περίπτωση ο στρεπτόκοκος χρειάζεται αντιβίωση. Ναι. Ακόμα και τα ελαφριά περιστατικά, ναι, να πούμε, τα οποία μπορούν να κάνουν επιπλοκές, οι οποίες ήταν γνωστές πριν την εποχή των αντιβιωτικών. Τι έκανε, προσέβαλε και την καρδιά και τους νεφρούς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, κάνει λοιπόν μια επιπλοκή αφού φύγει με μια νοσολογική απάντηση του οργανισμού έναντι της καρδιάς και των νεφρών, και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να το αποφύγουμε. Σε κάθε περίπτωση ο στρεπτόκοκκος χρειάζεται αντιβίωση, δεν κάνει το κύκλο του. Μάλιστα. Θέλει οπωσδήποτε αντιβίωση, πολύ σημαντικό αυτό, και να προσέχουμε και εμείς οι γονείς με τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.